σε νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου που πέρασε πάνω από το νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας και κατέπεσε στον Ειρηνικό ωκεανό, προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Ο πύραυλος έφτασε σε υψόμετρο 770 χιλιόμετρων και κάλυψε μια απόσταση 3.700 χιλιόμετρων πριν πέσει σε θαλάσσια περιοχή 2.000 χιλιόμετρα ανατολικότερα από τις Ιαπωνικές ακτές. Σε ανώτατο επίπεδο αντέδρασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Η Βόρεια Κορέα έχει καταπατήσει την ισχυρή βούληση μιας ενωμένης διεθνούς κοινότητας για μια ειρηνική επίλυση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις προκλήσεις. Ήρθε η ώρα για την διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί. Οι τελευταίες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν πλήρως. Η Βόρεια Κορέα πρέπει να καταλάβει ότι αν συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, δεν θα έχει λαμπρό μέλλον. Μετά από αίτημα της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκαλείται εντός της ημέρας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που μόλις πριν από μερικά 24 ώρα είχε επιβάλει νέες κυρώσεις στο καθεστώς της Πιονγκιάνγκ.